αισθάνεται βολικά, θα είναι αντικειμενική η ισολογική που θα φέρει τη στιγμή που είναι καθημερινά εδώ. Εκεί είναι απλή ερώτηση. Εντάξει. Δεν θέσαμε λοιπόν ποτέ θέμα για έντυπου και άμεσου συνεργάτε. Θα μπορούσαμε να είχαμε θέσει. Είναι λοιπόν του Δημάρχου πάνω στο δημοτικό μέρο. Διαχειρίζεται τι υποθέσει του Δήμου, λαμβάνει ανήκει και αλληλογραφία. Δεν θέσαμε ποτέ. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Κύριε Πεδούρη, νόμιμα είναι λοιπόν του Δημάρχου παράγοντα. Τώρα είναι. Τώρα είναι όταν υπάρχει και απόφαση μετά. Όταν πάρει και εγώ. Νόμιμα δηλαδή είναι. Και όταν θα την κάνω. Ό,τι νόμιμο είναι νόμιμο είναι ηθικό. Ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό. Τουλάχιστον είναι νόμιμο. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτουμπί. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Όσον αφορά το θέμα των ειδικών συνεργατών, όλοι γνωρίζουμε ότι οι ειδικοί συνεργάτες και οι συνεργάτες του Γραφείου του Δημάρχου είναι αποκλειστική επιλογή και δικαίωμα του εκάστοτε Δημάρχου. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, το γνωρίζουμε όλοι, έτσι γίνεται, έτσι ήταν, πάντα έτσι είναι και θα είναι. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους ανθρώπους εκείνους που εργάζονται αμυστοί. Περαιτέρω να ομολογήσουμε ότι όσοι παίρνουν το μισθό τους είναι νόμιμο γιατί προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης να πούμε ότι η αποζημίωση των συνεδριάσεων είναι δικαίωμα του καθενός από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος αν θέλει να διεκδικεί αυτά τα χρήματα και τα εισπράττει και κάποιος που δεν θέλει, μπράβο του που το κάνει. Περιτέρω τώρα, όσον αφορά την εξοικονόμηση χρημάτων που ανέλησε ο κύριος Ανακοινωτής Δήμαρχος σήμερα, ο κύριος Ασημακόπουλος, εγώ από την πλευρά μου οφείλω να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή για αυτό που προσφέρει στον Δήμο, την εξοικονόμηση των 400.000 ευρώ και αυτά πρέπει να ακούγονται και να τα παραδεχόμαστε όλοι, γιατί είναι γεγονότα αντικειμενικά και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί υπέρτερο όλων είναι το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι ούτε η θέση η δική μου, ούτε η θέση του κ. Τσίγκανου, ούτε η θέση του κ. Μερκούρη, ούτε κανένας άλλο. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το θέμα με τον προϋπολογισμό της κοινοφελούς επιχειρήσεως. Ενημερώθηκα λοιπόν και εγώ σήμερα ότι η κοινοφελής επιχείρηση δεν είχε λογιστική υπηρεσία. Δηλαδή, τόσα χρόνια η επιχείρηση αυτή που είναι ιδιωτικού δικαίου, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ κύριε Μερκούρη, ποιος διαχειριζόταν τα λογιστικά θέματα της επιχείρησης αυτής όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι ήταν αυτοί οι υπάλληλοι εθελοντικοί. Ο κ. Χριστοφίλου και η κυρία. Υπάλληλος Πύρου ήταν. Ήταν υπάλληλος του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο που προϋπήρχε, δεν επιτρεπόταν υπάλληλος του Δήμου να υπογράφει λογιστικά έγγραφα του κοινοφελούς επιχειρήσεως. Κάνω λάθος, κύριε Μερκούρη. Όχι. Δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, οφείλουμε σύμφωνα με τον νόμο το καινούριο, το 46-35 του 19, αλλά οφείλαμε και σύμφωνα με το 34-63 του 2006 και τον 44-83 του 2017 να έχει συσταθεί είτε λογιστήριο είτε να υπάρχει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη λογιστήριο.